Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θεωρεί δικαιολογημένη την οργή αλλά και την αγανάκτηση των συγγενών των θυμάτων, των τραυματιών και εγκαυματιών στο μάτι για την απόφαση, πρόκληση του σημερινού δικαστηρίου. Στο επίκεντρο της απόφασης είναι η γνωστή λογική του ανθρώπινου λάθους που κάθε φορά επικαλείται η εκάστοτε κυβέρνηση. Τότε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι κάνει και σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το έγκλημα στα Τέμπη. Μια λογική η οποία επί της ουσίας εξαντλεί την όποια απόδοση ευθυνών σε κάποιους παράγοντες υπηρεσιακούς και μάλιστα με ποινές χάδι, ενώ προκλητικά απαλλάσσει και αθώνει τους πολιτικούς υπεύθυνους και τα πρώτα στελέχη της ιεραρχίας των υπηρεσιών που έχουν ευθύνη. Γι' αυτό, για ακόμη μια φορά γίνεται φανερό πως καταλύτης για να μην συγκαλυφθεί το όποιο έγκλημα, για να υπάρχει τιμωρία όλων όσων ευθύνονται γι' αυτό, αλλά και για τη δικαίωση των θυμάτων και των συγγενών τους, είναι ο ίδιος ο λαϊκός παράγοντας. Με την αποφασιστική του παρέμβαση καθιστά ανενεργά τα όποια σχέδια συγκάλυψης από μεριάς, που εκπορεύονται από μεριάς της κυβέρνησης και απαλλαγής των πραγματικών υπευθύνων. Ερχόμαστε στο σημερινό νομοσχέδιο του Υπουργείου, όπως ονομάζεται, κοινωνικής συνοχής. Αλήθεια, τι σημαίνει κοινωνική συνοχή, που τον αποδέχονται αυτόν τον όρο όλα τα άλλα κόμματα? Θα μας πείτε τι σημαίνει κοινωνική συνοχή. Σε μια ταξική κοινωνία, όπου οι ταξικές ανισότητες όλο και μεγαλώνουν περισσότερο. Δηλαδή, η κρατική παρέμβαση θα αποκαταστήσει αυτές τις ανισότητες, θεωρείτε? Κανείς δεν πιστεύει κάτι τέτοιο, δεν έχει αυταπάτηση, πολύ περισσότερο εσείς. Από αυτή λοιπόν την άποψη, προσπαθείτε με αυτούς τους ουδέτερους υποτίθεται όρους να συγκαλύψετε τη βαρβαρότητα αυτή του κοινωνικού συστήματος που συνεχώς αναπαράγει αλλά και διευρύνει όλο και περισσότερο τις κοινωνικές ανισότητες, και να μάθει ο κόσμος να συμβιώνει με αυτές. Από αυτή την άποψη λοιπόν, η λογική την οποία έχει στο επίκεντρο αυτή η λεγόμενη κοινωνική συνοχή είναι η κρατική παρέμβαση του αστικού κράτους να έχει έναν διπλό στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Αφενός μεν, ο διπλός αφενός μεν, να διαχειριστεί τα ακραία φαινόμενα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού με μια λογική διαχείρισης αναδιανομής της φτώχειας από τους λιγότερους φτωχούς προς όφελος των περισσότερων φτωχών. Αυτά είναι τα διάφορα προγράμματα βάουτσερ, τα διάφορα επιδόματα, τα διάφορα καλάθια του νονού, της νοικοκυράς και πάει λέγοντας. Ενώ μένει στο απειρόβλητο η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Και από αυτή την άποψη δεν πρέπει να αναρωτηθεί κάποιος γιατί να υπάρχουν φτωχοί, εξαθλειωμένοι? Ποιοι είναι αυτοί που τους οδηγούν σε αυτή την κατάσταση? Είναι η δικιά τους αδυναμία? Είναι ζήτημα ατομικής ευθύνης και αυτό? Ή μήπως είναι ένα κοινωνικό σύστημα, ένα οικονομικό σύστημα το οποίο τους οδηγεί στο περιθώριο, γιατί ακριβώς συγκεντρώνει σε όλο και λιγότερα χέρια τον κοινωνικά παραγόμενο πλούτο και διευρύνει τις ανισότητες όλο και περισσότερο? Μήπως είναι ίδιες οι πολιτικές των εκάστοτε κυβερνήσεων που διαχειρίζονται αυτό το σύστημα και επί της ουσίας υλοποιούν και υπηρετούν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις ανάγκες του κεφαλαίου, τη στρατηγική της άρχουσας τάξης? Δηλαδή, επί της ουσίας, τι θέλετε με αυτόν τον τρόπο? Είναι σαν να λέτε στον κόσμο: να σε κάψω Γιάννη, να σε λείψω λάδι. Αυτή είναι η μία πλευρά. Ο δεύτερος στόχος είναι ακριβώς να ενσωματώσει την κοινωνική συνείδηση στα ασφιχτικά πλαίσια του συστήματος, προσπαθώντας ακριβώς να βάλετε εμπόδια στη χειραφέτηση αλλά και στη ριζοσπαστικοποίηση της λαϊκής συνείδησης. Δηλαδή, να προσαρμόσετε ακόμη περισσότερο τις ανάγκες, τις σύγχρονες ανάγκες της λαϊκής οικογένειας σε ένα ελάχιστο επίπεδο ικανοποίησης και να είναι ευχαριστημένοι που επιβιώνουμε αυτό το ελάχιστο επίπεδο και όχι να διεκδικήσουν την ικανοποίηση
των σύγχρονων αναγκών. Ας φέρουμε ένα παράδειγμα, γιατί αναφέρθηκε η συγκύτρια του ΚΚΕ αναλυτικά στο σύνολο των διατάξεων. Από αυτές τις διατάξεις είναι η υπόθεση στεγαστική, πολιτική, της κυβέρνησης, ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών, των αστέγων. Και ακούμε τώρα και από τους κυβερνητικούς βουλευτές και από τους αντιπολιτευόμενους των άλλων κομμάτων για το κόστος στέγας το οποίο εκτοξεύεται, για το ράλι ανόδου των ενοικίων, για τις δεκάδες χιλιάδες αναξιοποίητα ακίνητα, για τις δυσκολίες που έχουν τα νέα ζευγάρια να βρουν στέγη, οι νέοι άνθρωποι που παραμένουν ακόμη και σε μεγαλύτερες ηλικίες μαζί με τους γονείς γιατί δεν μπορούν να βρουν σπίτι. Όμως όλα αυτά τα οποία λέτε και μάζει με πολύ πιο επώδυνους όσο από τα λέω εγώ είναι τα συμπτώματα, αλλά κανείς δεν ανατρέχει στην αιτία. Γιατί υπάρχουν αυτά τα συμπτώματα, ποια είναι η αιτία? Και η αιτία είναι φανερή: η γη είναι ιδιωτική, άρα είναι εμπόρευμα, τα ακίνητα και η στέγη είναι εμπορεύματα και το εμπόρευμα ακριβώς αποτελεί το μέσο πραγματοποίησης του καπιταλιστικού κέρδους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το καπιταλιστικό κέρδος και η στέγη εμπόρευμα. Και αυτό δεν το αμφισβητεί κανένα άλλο κόμμα, ούτε η κυβέρνηση, ούτε τα υπόλοιπα κόμματα. Ναι, η στέγη πρέπει να είναι εμπόρευμα γιατί είμαστε στο καπιταλιστικό σύστημα. Και αυτή ακριβώς είναι η αιτία που διευρύνει όλο και περισσότερο την ψαλίδα ανάμεσα στις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες και στο επίπεδο κάλυψης των αναγκών. Για σκεφτείτε πόσο πολύ έχει προχωρήσει η πρόοδος της τεχνολογίας, της μηχανολογίας σε αυτά τα ζητήματα. Ένα παράδειγμα εγώ απλώς θα αναφέρω. Πήγα πρόσφατα περιοδία στη Ζάκυνθο. Μέσα σε 5 μήνες χτίσανε 3 πεντάστερα ξενοδοχεία. Αλήθεια, πώς καταφέρουν αυτοί οι μεγαλοκαπιταλιστές να χτίζουν σε 5 μήνες 5 πεντάστερα ξενοδοχεία, δηλαδή ξενοδοχεία πολυτελείας με όλα τα κομφόρ και τις ανέσεις, και το αστικό κράτος που είναι ο συλλογικός καπιταλιστής δεν μπορεί να χτίσει φοιτητικές στέγες? Μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό το πράγμα? Ποια είναι η δυσκολία που έχει? Η έλλειψη πορών. Πόρους για άλλα πράγματα έχει. Να χρηματοδοτήσει δηλαδή τους ξενοδόχους να φτιάξουν αυτές τις μονάδες. Άρα λοιπόν να το ζήτημα. Πώς αναδεικνύεται ανάγλυφα ότι πραγματικά θα μπορούσαν να καλυφθεί όλες οι ανάγκες και της νέας γενιάς αλλά και των λαϊκών οικογενειών. Και από αυτή την άποψη, με μέτρα ασπιρίνες που προτείνει η κυβέρνηση αλλά και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν αντιμετωπίζουν την αιτία, αντίθετα αναπαράγουν και διευρύνουν ακόμη περισσότερο τις ανισότητες. Γιατί με ασπιρίνες, κυρία Υπουργέ, δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε τα καρκινικά συμπτώματα του καπιταλιστικού συστήματος και στις στεγαστικές ανάγκες. Και εδώ φαίνεται ανάγλυφα η περιοχή του σοσιαλισμού. Ανατράπηκε 30 χρόνια πριν, 35 χρόνια πριν ο σοσιαλισμός. Όμως τότε, και φανταστείτε ακόμη και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μετά το τέλος, με καταστρεμμένη την Ανατολική Γερμανία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, κάλυψε ο σοσιαλισμός το σύνολο των στεγαστικών αναγκών του λαού της Ανατολικής Γερμανίας. Πώς τα κατάφερε ο σοσιαλισμός? Γιατί ακριβώς ο κεντρικός σχεδιασμός, η κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής και η απαλλαγή από το κέρδος πολλαπλασιάζει και γιγαντώνει τις παραγωγικές δυνατότητες. Φανταστείτε σήμερα τι θα μπορούσε να κάνει ο σοσιαλισμός αν ήταν απαλλαγμένος από τις αδυναμίες και τα βαρύδια τα οποία έκανε και τα οποία οδήγησαν στην ανατροπή και στην καπιταλιστική παλινόρθωση. Γι' αυτό ακριβώς και εμείς λέμε ότι οι στόχοι πάλης του λαϊκού κινήματος πρέπει να είναι τέτοιες που να συγκρούονται με τις αιτίες για γενναίες αυξήσεις στους μισθούς, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για επιστροφή των συνόλων των απολειών που είχαν τα μνημονιακά χρόνια οι εργαζόμενοι, οι συνταξιού και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα, για προγράμματα δωρεάν φοιτητικής αλλά και λαϊκής στέγης με ευθύνη του αστικού κράτους. Μια πορεία δηλαδή που αμφισβητεί αυτή την εξέλιξη, που αμφισβητεί την κυρίαρχη πολιτική με τις όποιες παραλλαγές προβάλλονται από τα άλλα κόμματα και απαντάει έτσι σε κάθε σχέδια χειραγώγηση και ενσωμάτωση της λαϊκής συνείδησης. Γιατί αν κάτι επιβεβαιώνεται και σήμερα, είναι ο φόβος της κυβέρνησης και της εκάστοτε κυβέρνησης απέναντι στο οργανωμένο κίνημα. Φοβάστε την οργανωμένη πάλη του λαού και της νέας γενιάς. Γι' αυτό ακριβώς και χρησιμοποιείτε διάφορα εργαλεία. Είτε είναι το καρότο,
Ευρωπαϊκή λέτε πρωτεύουσα νεολαίας για να ενσωματώσει τη νέα γενιά στα λεγόμενα ευρωπαϊκά ιδεώδη, στη βαρβαρότητα δηλαδή και στη σαπίλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όταν δεν περνάει το καρότο, τότε χρησιμοποιείται το μαστίγιο. Απόφαση της Πολυτεχνικής Σχολής των Πατρών, των πολιτικών μηχανικών, συγγνώμη, των Πατρών, του Πανεπιστημίου των Πατρών, το με την οποία εφαρμόζεται στο πειθαρχικό δίκαιο που διαμόρφωσαν όλες οι κυβερνήσεις, αποβάλλει 4 φοιτητές από την εξεταστική περίοδο του καλοκαιριού, τους επιτρέπει να συμμετέχουν. Γιατί, ποιο ήταν το έγκλημα που κάνουν αυτοί οι 4 φοιτητές, είναι γιατί ακριβώς υλοποίησαν την απόφαση του συλλόγου τους, των πολιτικών μηχανικών, να συμμετέχει ο σύλλογος και οι φοιτητές στην απεργία στις 28 του Φλεβάρι, στον ένα χρόνο από το έγκλημα στα Τέμπη. Και αυτό ο πρόεδρος της σχολής των πολιτικών μηχανικών μαζί με την Βρετανική Αρχή το θεώρησαν ως έγκλημα. Αλλά προσέξτε, λέει ο λαός μας το εξής: όποιος παίρνει ανέμους θα θερήσει θύελλες, γιατί με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα θα οργανωθεί η αντεπίθεση και των φοιτητών και της νέας γενιάς και της εργατικής τάξης. Και αυτό θα το δείτε και στις φοιτητικές εκλογές που θα γίνουν πρόσφατα και στα αποτελέσματά τους. Αυτή λοιπόν την αλλεργία εξέφρασε και ο κύριος Γεωργιάδης μιλώντας εκεί για κάποια, λέει, περιθωριακή πρόεδρο της ΟΕΝΓΕ. Δεν το ξέρει ότι είναι στέλεχος του ΚΚΕ ή πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, θέλοντας να υποβαθμίσει την ΟΕΝΓΕ, που πήρε ομόφωνη απόφαση ενάντια σε αυτή την τροπολογία πρόκληση, στην τροπολογία οδοστρωτήρας. Αυτό όμως είναι η αντίληψη την οποία έχετε και την οποία την εξέφρασε με κάθε τρόπο ο κύριος Γεωργιάδης. Και αυτή η τροπολογία οδοστρωτήρας που επί της ουσίας πάει ένα βήμα πιο μπροστά την εμπορευματοποίηση και την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγείας, εμείς λέμε ότι πρέπει να αποσυρθεί. Και η ΟΕΝΓΕ και η υγειονομική αλλά και το λαϊκός παράγοντας θα την ακυρώσει αυτή την τροπολογία. Και μια και μιλήσαμε αναλυτικά, κύριε Πρόεδρε, για την τροπολογία αυτή στην αντισυνταγματική διάταξη, επειδή έρχεται και επανέρχεται ως καραμέλα στο στόμα του ΠΑΣΟΚ ότι εμείς 40 χρόνια πριν φτιάξαμε το ΕΣΥ, ο λαός μας λέει κάτι, με λιγμένο εισιτήριο δεν κυκλοφορεί σήμερα. Αυτό έχει παλιώσει. Πόσες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ μεσολάβησαν από τότε που ιδρύθηκε το ΕΣΥ, μπορείτε να μας τις απαριθμίσετε? Και οι οποίες αυτές οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ μαζί με τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας άρχισαν το ξύλωμα του ΕΣΥ, την εμπορευματοποίηση του ΕΣΥ, την υποχρηματοδότηση, την υποστελέχωση και την λογική ότι εδώ πέρα θα συνυπάρχουν αρμονικά ο δημόσιος με τον ιδιωτικό τομέα, υποβαθμίζοντας ολοκληρωμένα την δημόσια παρέμβαση στον χώρο της υγείας. Μήπως δεν ήταν η κυβέρνηση, συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ το 2014 η οποία έκλεισε τα νοσοκομεία λοιμόξεων? Και ποια ήταν η αιτιολογία τότε? Ότι δεν υπάρχουν λοιμόξεις, ότι δεν υπάρχουν πανδημίες. Με γραμματέα, δεν κάνω στο ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη που κλείσαν τα νοσοκομεία των λοιμόδων, έτσι δεν είναι? Ο σημερινός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν ήταν γραμματέας του ΠΑΣΟΚ? Και μόλις 6 χρόνια έφτανε για να πεταχτούν στο καλάθι των αχρήστων όλες αυτές οι δικαιολογίες, οι αστείες τις οποίες λέγανε τότε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ για να κλείσει τα λοιμόδων, με την εμφάνιση της πανδημίας του COVID. Και αυτή η πανδημία ακριβώς ξεγύμνωσε από τα θεμέλια του στα μάτια όχι μόνο του ελληνικού λαού αλλά και των λαών όλης της Ευρώπης τα συστήματα υγείας στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και αποκάλυψε την ευρωπαϊκή κανονικότητα. Θα ξεχάσουμε τα φαινόμενα αυτά του πλιάτσικου που κάνανε διάφορες χώρες για να αρπάξουν η μία από την άλλη τα αναλώσιμα? Ξεχνιούνται αυτά τις εικόνες, πρωτόγνωρες εικόνες για να βαθμισμένες. Και όμως αυτό έγινε. Γιατί ακριβώς είτε σοσιαλδημοκρατικές είτε συντηρητικές κυβερνήσεις έχτισαν πάνω στα σαθρά υλικά της εμπορευματοποίησης τα συστήματα υγείας. Και σήμερα η κυβέρνηση αξιοποιεί τις επιπτώσεις
τις επώδυνες για το λαό από αυτή την εμπορευματοποίηση για να προχωρήσει ένα ακόμη παραπέρα βήμα την εμπορευματοποίηση στην υγεία. Και ολοκληρώνοντας, κύριε Πρόεδρε, αυτή την επικίνδυνη κυριολεκτικά για το λαό ευρωπαϊκή κανονικότητα, την οποία υποστηρίζει η κυβέρνηση και άλλα κόμματα, το ΚΚΕ θα συνεχίσει με κάθε τρόπο να την αποκαλύπτει για να ενισχύεται ακόμη περισσότερο το ρεύμα αμφισβήτησης και ανατροπής που θα σπάσει το φαύλο κύκλο της βαρβαρότητας, του συστήματος, της αδικίας, της φτώχειας, αλλά και των υπερρεαλιστικών επεμβάσεων.